Δηλαδή ανθρώπου που είναι σε μια κλίση, σε μια κίνηση, σε μια δημιουργικότητα. Άγιοι Αρχιερείς, προσιότατες αδελφές, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα πριν απ' όλα να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτατο για την φιλοξενία στο συνέδριο σήμερα και για την ευκαιρία που μας δίνει. Να πω δε ότι πριν απ' όλα ότι ο Παναγιώτατος ήταν πιο πνευματικός ο πατρός Γαβρίλης κάτι λέει. Και δεν θέλω να ευχαριστήσω εσάς, πατέρα Αλέξη, και τους συνεργάτες σας για την πρώτη διοργάνωση της ημερίδας. Είμαι λίγο ξαφνιασμένος, δηλαδή, γιατί αλλιώς το περίμενα, κάπως πιο οικογενειακό, τώρα πρέπει να προσαρμοστούμε. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αρχίζει στο κείμενό του με τις λέξεις «Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού». Σταματώ στη λέξη Ευαγγέλιο. Έτσι ονομάζουν οι απλοί άνθρωποι και όχι μόνο την εγγεγραφή. Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Χαρούμενη αγγελία, χαρμόσυνο μήνυμα. Ο χριστιανισμός λοιπόν τι είναι? Είναι ο ευαγγελισμός του κόσμου με τα πιο όμορφα νέα και νίκη του Χριστού επάνω σε οποιαδήποτε μορφή θανάτου. Ας θυμηθούμε ότι μετά την Αναστασία του Χριστός εμφανίστηκε στις μυροφόρες λέγοντας το «Χαίρετε». Πλημμυρίστε από χαρά. Ο θάνατος νικήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν και η πίστη μας είναι η πίστη της χαράς. Ο οποίος δεν έχει χαρά, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Όταν λέμε χαρά, ας μην δυσυχαίμε την ευχαρίστηση. Τρώω ένα ωραίο φαγητό και ευχαριστιέμαι. Παίρνω ένα πτυχίο και ευχαριστιέμαι. Κάνω ένα ωραίο ταξίδι και ευχαριστιέμαι. Όλα αυτά δεν είναι χαρά. Η ευχαρίστηση είναι πρόσκυρη. Η χαρά είναι μόνιμη. Γιατί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι μια πνευματική κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος βλέπει τα πάντα δοξολογικά και ευχαριστιακά. Ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος της χαράς. 2.15 με το παλαιό Οκτωβρίου του 1897 στην Κωνσταντινούπολη. Ως μαθητή διευθύνση στο Ζάμπι Παρθενολογείο, έμαθε αρκετές καινές γλώσσες, ενώ πήρε και μαθήματα μουσικής και πιάνου. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, η οικογένειά της θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και θα σπουδάσει στη φιλοσοφική σχολή. Αργότερα στην Αγγλία θα σπουδάσει φυσιοθεραπεία. Έκανε διάφορες δουλειές και παράλληλα πρόσφερε σε άπορους και αδύνατους τη βοήθειά της. Κατόπιν αφιερώθηκε στην Ιεραποστολή και ταξίδευσε σε διάφορες χώρες, διακονώντας τον πάσχοντα άνθρωπο, τον ελάχιστο αδελφό του Ιησού, με αξιοθαύμαστη αγάπη και αυταπάτηση. Όπως έλεγε, είχε κάνει το γύρο του κόσμου 8 φορές, χωρίς ποτέ να έχει χρήματα πάνω της. Στην Ινδία για 5 χρόνια βοήθησε λεπρούς και αρρώστους, χωρίς ποτέ να ζητήσει χρήματα, πίνοντας με το λόγο, αλλά κυρίως με τη ζωή, μια ζωντανή μαρτυρία Ιησού Χριστού. Πλήθος ανθρώπων που συναστρέφονταν μαζί της βαπτίστηκαν Ορθόδοξοι. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, εκάρει μοναχή στη Βρετανία, ενώ πήρε την ευλογία από τον Άγιο σήμερα Αμφιλόχιο της Πάτμου, που έγινε ο πνευματικός της, να συνεχίσει και ως μοναχή την Ιεραποστολή. Άρχισε πολλά ταξίδια για να προσφέρει την αγάπη της και να μιλήσει για τον Χριστό. Το 1958 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, συνδυάζοντας πάντα την ασκητική πολιτεία και Ιεραποστολή. Το σπίτι των Αγγέλων έγινε λιμάνι και καταφύγιο για πολλές κατατρεγμένες υπάρξεις. Στο τέλος ζωής έζησε στην Αίγινα και στην Λέρο, όπου εκοιμήθηκε κυρίω στις 28 Μαρτίου 1992. Ο τάφος της βρίσκεται στην Παναγία του Κάστρου. Στην όλη εξέλιξη στην πνευματική ζωή, το σπουδαιότερο ρόλο έπαιξε η οικογένειά της. Ήταν μια οικογένεια πολύ ενωμένη και γεμάτη αγάπη. Γερότης έλεγε πως τα παιδικά της χρόνια έμοιαζαν με όνειρο. Είχε πανέμορφες αναμνήσεις, όπως έλεγε η ίδια, υπήρξε το χαϊδεμένο παιδί των γονιών της και αυτό την έκανε να είναι το χαϊδεμένο παιδί του Θεού. Τόνισε ότι το παράδειγμα και η αγάπη των γονιών μεταξύ τους είναι η καλύτερη παιδαγωγική μέθοδος. Μεγάλωσε ένα περιβάλλον αρμονικό και ήρεμο, χωρίς προστριβές και υπονομεύσεις. Ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη, κάτι τόσο απαραίτητο και σπάνιο πλέον. Αυτό επέδρασε καθοριστικά. Ήδη από μικρό παιδί ξεχύλιζε, έλαβε από χαρά. Ένα πολύ χαριτωμένο περιστατικό από τα παιδικά του χρόνια.
Ήμουν περίπου 4 χρονών, όταν μια μέρα ρώτησα την ευελαβέστατη αδελφή μου, που μου μιλούσε πάντα για τον Θεό. Είναι παντού ο Θεός? Παντού. Πώς παντού? Αν πω σε ένα μικρό δωματιάκι και εκεί θα είναι. Ναι. Και αν όπως τα παραμύθια μπορέσω και γίνω τόσο μικρή που να χωρέσω σε ένα κουτί σπίρτα, και εκεί θα είναι. Και εκεί. Τότε λοιπόν κρύφτηκα στην αγκαλιά της και ξέσπασα σε κλάματα. Τότε δεν γλιτώνω. Δεν μπορώ να τελειώσω με μια φράση της ερώτησης που αποτελεί το επιστέγασμα των όσων είπαμε σήμερα. Τη ζωή πρέπει να τη βλέπουμε με τα μάτια των παιδιών και των χαρούμενων. Σας ευχαριστώ.